Γεια σας, είμαι ο Παντελής. Καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο FIFA Κυπριακού Προαθλήματος, όπου παίρνουμε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ομάδες που έχει το FIFA 23 και θα αγωνίζονται στο Κυπριακό Προάθλημα από τη νέα σεζόν. Είναι το τρίτο επεισόδιο για αυτή τη χρονιά που κάνω. Μπορείτε να βρείτε και τους προηγούμενους ποδοσφαιριστές κάτω στο description, μια λίστα αν θέλετε να τους βρείτε κι εσείς. Και προστέθηκαν κι άλλοι για αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να γίνουν κι άλλα επεισόδια που θα προσθέσουμε κι άλλους με τις νέες μεταγραφές που θα γίνουν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Είμαστε τώρα στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Και πάμε να δούμε τους ποδοσφαιριστές που αλλάξαμε αυτή τη φορά. Να υπενθυμίσω ότι από κυπριακές ομάδες μόνο ο Αποέλ είναι στο FIFA, οπότε έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές. Προφανώς δεν μπορούσα να βάλω μόνο του Αποέλ. Προσπαθώ να βρω τα νέα αποκτήματα όλων και πάμε να δούμε τους ποδοσφαιριστές που έχουμε αυτή τη φορά. Δύο πήραν θέση στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Συνολικά 7 ποδοσφαιριστές είναι οι νέοι μας. Στο κέντρο, το νέο μεταγραφικό αποκτήμα της ανόρθωσης, Ουσεϊνού Τιουνέ, από τη γαλλική Ντιζόν της δεύτερης κατηγορίας. Ο Σενεγαλέζος συνεχίζει στην ομάδα της αμοχώς του, 68 rating, μια ok κάρτα για το κέντρο, για silver κάρτα. Η ίδια ομάδα που είναι και ο Κουλυμπαλί της Ομόνιας, ήταν και την προηγούμενη φορά. Ο δεύτερος που παίρνει θέση στην αρχική ενδεκάδα είναι ο Πέταρ Ποτσκάι της Πάφου, αγωνιζόταν στην Δυναμό Ζάκρεπ. Αγωνίζεται και ως αριστερό εξτρέμ και ως left wing back, όπως μπορούμε να δούμε και εδώ. Από τη Δυναμό Ζάκρεπ ο Κροάτης πλέον συνεχίζει στην Πάφο και τον έβαλα στην αρχική ενδεκάδα. Είχε το υψηλότερο rating, όχι τόσο το pace, αλλά είπα να βάλω και λίγους καινούριους ποδοσφαιριστές για να αλλάζει κάπως η ομάδα κάθε φορά. Και μας μένουν οι 5 που τους έβαλα εδώ στον πάγκο, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε ως αλλαγή. Οι 5 επόμενοι ποδοσφαιριστές. Το πιο ψηλό rating είναι ο Ράτος Αφπέτροβιτς του Αποέλ. Από τη Real Zaragoza τον έχει στο FIFA 23. Νομίζω πήγε και το τελευταίο εξαμήνο σε μια άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι από ποια χώρα. Και πλέον συνεχίζει στους Γαλατζοκίτρινους. Είναι λίγο το pace του, αν και τα άλλα στατιστικά του είναι καλά, γι' αυτό δεν το χρησιμοποιώ στην αρχική ενδεκάδα. Ο Τάσος Τζόνης είναι ο επόμενος ποδοσφαιριστής, ήταν στο Αποέλ, συνεχίζει στο Αποέλ. Μετράω μια νέα μεταγραφή, γι' αυτό τη βάζουμε στην ομάδα μας. Μπορεί να παίξει και ως δεξί εξτρέμ ο Έλληνας. Πάμε σε δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, ο George Mars που έπαιζε στη Wimbledon, την τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας, πλέον συνεχίζει στην ΑΕΛ. Είναι ένας μέσος με καλά στατιστικά για μπρος κάρτα. Έχει, μπορούμε να πούμε, overall στατιστικά. Θα το χρησιμοποιήσουμε ως αλλαγή αφού είναι 5 υποδοσφαιριστές. Θα προσπαθήσω να τους περάσω όλους στο παιχνίδι. Right back και πάλι μπρος κάρτα, ο Ράβι Τσούκα από το Κονγκό, από τη Ζούλτε Βάρεν και που έπαιζε κατηγορία, ήταν στην πρώτη του Βελγίου. Ο αμυντικός έρχεται τώρα στην ΑΕΛ, μπορεί να παίξει και ως center back, έχει καλό pace για μια bronze κάρτα. Τα υπόλοιπα στατιστικά του δεν μπορούμε να τα πούμε και πολύ καλά. Και πάμε στην τελευταία μας κάρτα, είναι ένας παίκτης που ήταν και στο χειμερινό επεισόδιο για τις μεταγραφές του χειμώνα αφού τον πήρε ο Ολυμπιακός, ο Μπράιαν Αρσέους. Πλέον στη Τόξα και αφού τον είχε το παιχνίδι από την ομάδα της Ρουμανίας, την Αργέρς. Πλέον συνεχίζει στην ομάδα της Κατοκοπιάς και έτσι είναι η 7η μεταγραφή μας σε αυτό το επεισόδιο. Κάποιοι ποδοσφαιριστές έφυγαν αφού δεν τους χωρούσε η ομάδα εδώ μαζί με τις ρεζέρβες, οπότε μπορείτε να τους βρείτε, όπως είπα, τα ονόματα όλων κάτω στο description. Οι μεταγραφές γίνονται περισσότερες και έτσι δεν τους χωράει όλους η ομάδα. Πάμε να δούμε τους υπόλοιπους που είναι στην αρχική ενδεκάδα. Ο Wilson Eduardo του Αποέλ, ο Frank Sol της ΑΕΚ, ο Εφρέμ του Αποέλ, ο Ναρσίνγκ της Νέας Σαλαμίνας, Τεχέρα και Τιουνέ στο κέντρο, ο Μποτσκάι της Πάφου στο left back, center back δίδυμο ο Κουλυμπαλί της Ομόνιας και Πολό του Απόλλωνα, right back ο Νταρίκφα του Απόλλωνα και στον τερματοφύλακα ο Βιτ Πέλετς, μια gold κάρτα με 81 rating. Μπορείτε να δείτε και τους άλλους ποδοσφαιριστές που είδαμε σε άλλα επεισόδια εδώ, όπως είπα όλοι είναι κάτω, με προπονητή τον Καρσέδο.
πάμε να παίξουμε ένα φιλικό σε Max Chemistry Mode απέναντι στον Παναγιώτη, όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο, και να δούμε πότε μπορούμε να πάμε αυτή τη φορά. Οπότε, όπως είπα, θα παίξουμε και πάλι τον Παναγιώτη, εναντίον του Παναγιώτη στο Max Chemistry Mode, για να έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές να παίζουν σε full chemistry, να είναι όσο καλύτερα τα στατιστικά τους γίνεται. Γεια σου Παναγιώτη, για ακόμη μια φορά. Χαίρετε. Έχεις παρόμοια ομάδα κυπριακή, όπως την άλλη φορά, ή άλλαξες τι? Την ίδια. Η ίδια και απαράλλαχτη. Δεν αλλάζει. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Οπότε την δική μου ομάδα την είδαμε, θα λέω και τους παίκτες καθώς παίζουμε. Να δούμε και την ενδεκάδα του Παναγιώτη μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι. Από ό,τι θυμάμαι ήταν έτσι μια εθνική Κύπρου με τον Σοφρόνη Αυγουστή προπονητή. Χριστοδούλου, Ανδρέου Λαΐφης, Ιωάννου Καρό, Κάστανος, Εφραίμ Σατσάς, Θεοδόρου, Σωτηρίου και Τζονής. Ο Σωτηρίου ήταν ο πρωταγωνιστής την προηγούμενη φορά, από ό,τι θυμάμαι. Κάνε hat-trick, νομίζω. Και πάμε να αρχίζει το παιχνίδι σιγά σιγά. Ο Βίλσον Εντουάρδο τώρα με την μπάλα. Τον Ποτσκάι που κάνει τον τεπούδο του. Και ο Εφραίμ που παίζει ακόμη μια φορά. Τεχέρα εκπολό. Έχουμε δίδυμο ανόρθωση στο κέντρο με Τεχέρα και Τιουνέ. Τώρα ο Ναρστίν παίρνει την μπάλα και περνάει στον Ταρίφα, είναι ο πιο γρήγορος μας παίχτης στον Ταρίφα. Για να δούμε. Πήγε να δημιουργηθεί μια ευκαιρία, αλλά δεν έγινε. Ο Σωτηρίου κόβει ο Κουλυμπαλίας, δεν κάνω λάθος. Τώρα ο Ταρίφα στον Ναρσίνγκ. Αυτός τον Τιουνέ και πάλι που δίνει στον Εντουάρδο και αυτός τον Φρανσό της ΑΕΚ προσπαθεί εκεί να πατήσει μπάλα, δεν τα κατάφερε. Εδώ μια ωραία μπακιά για τον Τζονί, ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Μπιτ Πέλετς βγαίνει και ματσεύει μπάλα. Τιουνέ τώρα στον εκπολό του Απόλλωνα, στον Τιουνέ της ανόρθωσης και αυτός στον Ταρίφα του Απόλλωνα. Παίρνει μπάλα ο Ναρσίνγκ. Εκεί ο Ιωάννου καθαρίζει τον Πολταδό. Και ο Εκπολό ξεχωρίζει στην άμυνα με κάποιες επεμβάσεις του. Ο Μποτσκάι τώρα της Πάφου στον Εκπολό και αυτός πίσω στον Τεχέρα που δίνει την μπάλα, καταλήγει τώρα στον Εντουάρτο. Για να δούμε τον Εφραίμ που κρατάει μπάλα, ο σκόρερ μας στον προηγούμενο αγώνα από ό,τι θυμάμαι. Τώρα ο Εντουάρτο δίνει για τον Φρανσόλ, αυτός ξανά για τον Εντουάρτο. Για να δούμε μια περίεργη κεφαλιά έξω η μπάλα. Ο Σατσάς τώρα το Αγουέλ, ο Ιωάννου. Εφραίμ που τον έχουμε και οι δύο στις ομάδες μας. Κουλυμπαλή καθαρίζει και παίρνει ο Τεουνέ, δίνει στον Εντουάρδο. Φρανσόλ τώρα αργεί λίγο εκεί. Τεχέρα, Τεουνέ για τον Φρανσόλ, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Φρανσόλ. Κάνει ένα πλασέ και μπάλα στα δίχτυα, ωραίο πλασέ από τον Ισπανό που ανοίγει λογαριασμό στο παιχνίδι. Έκανε και το επίσημο του ντεμπούτο με την ΑΕΚ απέναντι στην Τορπέδο. Έχει καλό shooting για silver κάρτα, 71 και 77 physical που το βοηθάει. Οπότε στο 19 έχουμε το 1-0 για την ομάδα του Κυπριακού Πρωταθλήματος απέναντι στην Εθνική Κύπρου. Ο Φράνσορ που κρατάει και ωραία μπάλα τώρα, ο Ναρσίνγκ προσπαθεί να γυρίσει, πάει να πάει στον Εντουάρδο, δεν τα καταφέρνει, παίρνει ο Εφραίμ, για να δούμε ο Εφραίμ. Περνάει για τον Ναρσίνγκ, ο Ναρσίνγκ 2-0, μια έτσι καράμπολα, πώς να το πω. Βασικά ήταν λίγο FIFA αυτό το γκολ κυριολεκτικά, γιατί αντιοξήματα να μην πηγαίνουν εκεί που θέλουμε. Οπότε και ο Ναρσίνγκ πάτσει το πρώτο του γκολ, νομίζω δεν ξαναβάλε με την ομάδα. Ο Φρανσόλ σκόραρε
και στο πρώτο επεισόδιο από ό,τι θυμάμαι ένα hat-trick. Τώρα ο Σωτηρίου μειώνει και πάλι. Ο Φρανσόρ τώρα δίνει στον Ναρσίνγκ αυτό στον Διουνέ. Αυτό δίνει στον Σολ που περνάει εδώ για τον Εντουάρδο που προσπαθεί να περάσει για τον Εφρέμ, ήταν και offside, δεν πέρασε μπάλα. Τώρα ο Τιουνέ, για να δούμε στον Φρανσόλ, προσπαθεί για τον Τιουνέ, περνάει μπάλα αυτό στον Εντουάρδο, αυτό βγάζει έξω στον Εφρέμ, για να δούμε τον Εφρέμ και δεν περνάει. Ξανακλέβουν εδώ οι του Κυπριακού Πρωταθλήματος, ο Εντουάρδο κρατάει ωραία μπάλα, ο Τεχέρα, εδώ offside είναι, ο Τεχέρα ξαναπαίρνει μπάλα. Πάτησα λίγα λάθος κουμιά εκεί. Ο Νταρίκπα βγάζει την μπάλα έξω. Ωραίο παιχνίδι με φάσεις και 3 γκολ μέχρι το 30, οπότε είμαστε ευχαριστημένοι. Ο Νταρίκπα εδώ, Ναρσίνγκ. Ξανά για τον Νταρίκπα, δεν πάει μπάλα εκεί. Ο Εκκολό εδώ κυνηγάει τον Τζονί που κάνει μια ωραία κίνηση για την ισοχάριση. Ο Τζονίς, ο Κιπέλες, σωτήρια επέμβαση εκεί. Και εδώ γίνεται και λάθος, αλλά ο Κουλυμπαλί εκεί μαζεύει. Τώρα η μπάλα στον Εκκολό, τον Τιουνέ που έτσι αρκετά καλό τώρα από στο πρώτη του συμμετοχή με την Κυπριακή ομάδα. Εδώ γυρίζει ο Κάστανος παρά λίγο ισοχάριση από τον Κάστανο. Η ομάδα της Εθνικής Κύπρου έτσι ανέβασε στροφές και ψάχνει την ισοχάριση. Ο Τιουνέ τώρα που ξεχωρίζει σε αυτό το παιχνίδι, τώρα παίρνει την μπάλα ο Σολ που και αυτός έχει καλή εμφάνιση, για να δούμε τον Σολ. Τώρα δίνει τον Εντουάρδο, για να δούμε τον Εντουάρδο που κάνει το σουτ και εξαιρετικό τελείωμα από τον Εντουάρδο. Στον ουρανό των δικτύων η μπάλα και 3-1 από ασίστ του Σολ. Το Άρτο που ήταν και αυτός πρωταγωνιστής στο πρώτο επεισόδιο με 5 γκολ από τη θυμάμαι και 2 ασίστ. Τώρα εδώ ο Κουλυμπαλί καθαρίζει τη φάση της Ομονίας, ο Εκκολό του Απόλλωνα τώρα στον Τιουνέ που εκεί το κέντρο το έχει μόνος του Τιουνέ. Ο Εφρέμ τώρα κρατά μπάλα, συνεχίζει να κρατά μπάλα, προσπαθεί να μπει στην περιοχή, δεν τα κατάφερε. Τώρα φεύγει με αξιότητα ο Θεοδόρου. Ο Εκκολό τρέχει πίσω του και τον προλαβαίνει. Ο Μπέλετς τώρα κάνει λάθος πάσα να τον λύγει ο διαιτητής. Πάνω που είναι ο Παναγιώτης να μειώσει, σφυρίζει ο διαιτητής. Οπότε 3-1 στο ημίχρονο. Βλέπουμε εδώ λίγο τα στατιστικά του ημίχρονου. Κατοχή εγώ, shoot. Λίγα ένα περισσότερο εγώ, expected goals νομίζω μπορούσε να είναι και 2-1 το πιο δίκαιο αποτέλεσμα, οπότε πάμε να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε πάμε στο δεύτερο μέρος του παιχνιδιού, 3-1 για την Κυπριακή ομάδα απέναντι στην Εθνική Κύπρου. Τώρα εδώ ωραία πάσα για τον Εφέ, μια να δούμε αν θα σκοράρει, πέφτει στα... Εδώ πάει μπάλα στον Κουλυμπαλί και δεν πάει προς τα δεξιά, ο Μποτσκάι τον Τεχέρα τώρα. Λάθος πάσα από τον Τεχέρα. Τώρα ο Σωτηρίου και πάλι μπάλα στον Σωτηρίου, ο Κουλυμπαλί βάζει τα πόδια, δεν περνά ο Σωτηρίου, ο Μπέλες τον προλαβαίνει. Και μπάλα πάει στον Αρσίν, για να δούμε στην αντεπίθεση τώρα. Ο Σολ δίνει στον Εντουάρδο, για να δούμε τον Εντουάρδο περνάει, του γίνεται φάουλ. Ήταν για κόκκινη νομίζω, γιατί της έκλεισε λίγο τα μάτια. Ο Τιουνέ τώρα της ανόρθωσης, για να δούμε τον Τιουνέ, δίνει στον Σολ, αυτό πήγε για τον... ο Εντουάρτο ήταν εκεί, δεν τα κατάφερε. Ο Ρουέλ Σωτηρίου και πάλι περνά στον Εφρέμ, για να δούμε τον Εφρέμ τώρα θα τα καταφέρει, γυρίζει και πάλι μπαλά σε σώμα αμυντικού. Δεν το θέλει τον Παναγιώτη για να μειώσει εδώ, δύο συνεχόμενες φορές βρήκε μπάλα σε σώμα αμυντικού. Ο Ναρσίνγκ εδώ κάνει το λάθος, ξαναπαίρνει την μπάλα και η μπάλα στον Τιουνέ, τώρα στον Τεχέρα. Για να δούμε το Σολ τώρα, κρατά
δίνει στον Τιουνέ, αυτό στον Εντουάρδο. Ο Εντουάρδο μέσα στην περιοχή δίνει στο Σολ και νομίζω ότι το σήμα του διαιτητή, αλλά δεν ήταν για φάουλ. Ήταν να μου, yeah. Θα μου έδινε πέναλτι αν δεν έβαζα τον κόλ, έβαλε τον κόλ ο Σολ. Και έτσι έχουμε το 4-1, δύο γκολ για τον Σολ. Ξέχασα ποιο έβαλαν τα άλλα δύο, θα τα δούμε στο τέλος. Τώρα ο Εκπολό Τεχέρα στον Εφραίμ. Να δούμε τον Εφραίμ που γυρίζει και προλαβαίνει να δώσει στον Ποτσκάι που ανεβαίνει έτσι για πρώτη φορά νομίζω μπροστά. Τώρα εδώ την μπάλα δεν πάει στο Σολ. Θα κάνουμε και τις αλλαγές, να βάλω και τους υπόλοιπους πέντε ποδοσφαιριστές που ήταν οι νέες μεταγραφές, έτσι να δούμε για αυτούς. Τώρα ο Μπέλετς ματσεύει και πάλι. Ο Εκπολό τώρα δίνει στον Τεχέρα και αυτό στον Εντουάρδο που χάνει, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Στο 62 βρισκόμαστε. Ο Ρουέλ Σωτηρίου, εδώ ο Κουλυμπαλί της Ομόνιας παίρνει την μπαλά έτσι γρήγορος αμυντικός. Να δούμε τον Κουλυμπαλί, περνά στον Εφραίμ, αυτός κλείνει προς τα μέσα, δίνει τώρα στο Σολ. Δίνει στον Εντουάρδο, για να με τον Εντουάρδο κάνει το 5-1. Από ασίστ του Σολ, πρωταγωνιστές και οι δύο. Νομίζω δεν τον πέτυχαν οι σχεδιάστες του FIFA το πρόσωπο του Εντουάρδο, το κούρεμα το πέτυχαν. Οπότε όπως είπα θα βάλω τους πέντε ποδοσφαιριστές που είναι, θα μπει ο Δόνης στην θέση του Σολ, ο Ραβιτσούκα στην θέση του Ναρσί, θα βάλουμε τον Μπράιαν Αρσέους στον Τιουνέ και τον Μάρς στον Τεχέρα και τον Πέτροβιτς, που μπορούμε να τον βάλουμε, θα βάλουμε εκεί στη θέση του Εφραίμ. Να δούμε για αυτούς τους ποδοσφαιριστές και τι μπορούν να κάνουν στο FIFA. Οπότε μπήκαν δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ, δύο του ΑΠΟΕΛ και ένα στη Ζόξα, ο Μπράιαν Αρσέους που κλέβει τώρα την μπαλά. Να δούμε τον Αρσέους, δίνει τώρα στο Τόνι, ο Δόνης εδώ χάνει αλλά με φάουλ από ό,τι λέει ο διαιτητής. Ο Μάρς τώρα της ΑΕΛ στον Αρσέους. Είναι στον Πέτροβιτς που τον έβαλα στα άκρα με 35 pace εκεί, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Είναι πολύ δυνατός όμως, αλλά κάνει το φάουλ. Ο Μποτσκάι τώρα που και αυτός έχει καλή εμφάνιση, έτσι δεν επέτρεψε, μόλις το είπα έχασε την μπάλα. Εδώ ο Κουλυμπαλί στον Αρσέους που είναι στο Ραβιτσούκα της ΑΕΛ. Αυτός και πάλι στον Αρσέους που δίνει στον Ταρίφα του Απόλλωνα που ανέβηκε. Η μπάλα καταλήγει στον Εντουάρτο, για να δούμε. Ο Ραβιτσούκα περνάει στο Δόνι, ο Δόνης βάζει και αυτός γκολ. Και το σκορ ανεβαίνει στο 6-1, έτσι. Κακά τα ψέματα, η ομάδα μου είναι λίγο καλύτερη σε ratings από αυτήν του Παναγιώτη, έχει περισσότερους bronze. Νομίζω και με τις νέες μεταγραφές αυτό φάνηκε. Τώρα έχω και καλύτερο τερματοφύλακα εγώ, το Βιτ Μπέλετς. Τώρα ο Νταρίφα βρέθηκε και κλέψε. Για να δούμε τον Αρσέους, χάνει την μπάλα. Τώρα ο Εκπολό κλέβει, δίνει στον Αρσέους και αυτό στο Μάρς της ΑΕΛ που περνάει μια ωραία πάσα έτσι για τον Πέτροβιτς που προλαβαίνει ο Πέτροβιτς παρά το 35 pace. Τώρα δίνει στον Εντουάρτο, αυτό στο Τόνι. Για να δούμε τον Τόνι, μένει στα πόδια του, περνά στον Πέτροβιτς, αυτός κρατάει, προσπαθεί εκείμα για μια παράλληλη πάσα, δεν πέτυχε. Ο Νταρίκβα εδώ καθαρίζει και ο Νταρίκβα έτσι με 88 pace, ένας πολύ καλός εκεί στα μπακ. Τώρα ο Αρσέους δίνει στον Μάρς και αυτός και πάλι στον Αρσέους. Εκεί ένα tackling, παίρνει και κίτρινη ο Κάστανος. Τώρα ο Εκπολό ανεβαίνει λίγο, προσπαθεί να περάσει, η μπάλα πάει στα πόδια μας.
Εδώ είναι offside αυτός που προσπάθησε να περάσει την μπάλα, δεν πέρασε έτσι αλλιώς. Εδώ χάνουν την μπάλα, ο Πέτροβιτς παίρνει και πάλι και καταλήγει στον Μποτσκάι μπάλα, για να δούμε τι μπορεί να κάνει εδώ ο Μποτσκάι. Ο Κροάτης περνά στον Εντουάρδο που χάνει την μπάλα, εκτοπίζεται εκεί από τον Ανδρέα Καρό, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα ο Θεοδόρου εδώ είναι γρήγορος και ευκολόμος. Την μπάλα περνά στον Μάρς. Ο Μάρς εδώ. Ο Πέτροβιτς. Εδώ ευκαιρία να μειώσει. Ο Εφραίμ κάνει άστοχο σουτ. Ο Εκπολό τώρα παραλίγο το λάθος εκεί. Δεν γίνεται ούτε τώρα. Ο Μάρς κρατάει. Δίνει στον Αλσέους. Αυτός περνάει τον Εντουάρδο που δίνει απευθείας στον Τόνι, για να δούμε ο Εντουάρδο τώρα κρατάει, προσπαθεί να βρει στήριγμα και ο Αρσίους εδώ για να βάλει και αυτός τον τεμπούτο του γκολ και αποκρούει ο Χριστοδούλου και το τελικό σφύριγμα εδώ ο Wilson Εντουάρδο 6-1 πήρα έτσι εκδίκηση απέναντι στον Παναγιώτη για την προηγούμενη ήττα, 2 γκολ και μια assist για τον Εντουάρδο, 2 γκολ και 2 assist από τον Φραντ Σόλτ, 1 γκολ από τον Δόνι, 1 assist από τον Εφραίμ, 1 γκολ από τον Ναρσίν και 1 assist από τον Τιουνέ. Αρκετά καλή η ομάδα με τις νέες μεταγραφές, μπορώ να πω. Οπότε αυτό ήταν ακόμη ένα επεισόδιο με το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Να δούμε και λίγο τα στατιστικά. Νομίζω ήρθα δική πολύ τον Παναγιώτη. 8 σούτ εγώ, τα 6 κατέληξα μέσα. 6 σούτ ο Παναγιώτης, το 1 κατέληξε μέσα. Είχα περισσότερη κατοχή, λίγες περισσότερες πάσες. Κέρδισα παραπάνω tackles. Ενώ ο Παναγιώτης είχε περισσότερα interceptions. Οπότε μπορείτε να βρείτε, όπως είπα, όλους τους ποδοσφαιριστές κάτω στο description, τα ονόματά τους αν θέλετε να τους ψάξετε και εσείς στο παιχνίδι. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη που με βοήθησε για άλλη μια φορά και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο που θα έχουμε και περισσότερες μεταγραφές. Γεια σας. Γεια σας.